Κυρία Παπαμάρκου, τι σημαίνουν για σας 40 χρόνια μητέρα σήμερα? Είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζουμε τη ζωή, γιορτάζουμε το μητέρα. Ξεκίνησε από ένα μαιευτήριο με πολλές ελπίδες και κατέληξε σήμερα να είναι μια ολοκληρωμένη γενική κλινική που συμπεριλαμβάνει το μαιευτικό, γυναικολογικό, το γενικό νοσοκομείο και μια υπέροχη παιδιατρική. Είναι το πιο ολοκληρωμένο ίσως νοσοκομείο. Εγώ ήθελα απλά να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τίποτα άλλο που εργάζονται, γιατί χωρίς αυτούς όλα θα ήταν διαφορετικά. Είναι πραγματικά, όπως είπατε, μια προσφορά στη μητέρα, το λέει και το όνομα, και είναι ένα πραγματικό στολίδι του ομίλου, το μητέρα πλέον, κλείνοντας αυτά τα 40 χρόνια προσφοράς, που κανένα άλλο ιδιωτικό ίδρυμα δεν έχει καταφέρει τόσα πολλά όσο το μητέρα. Πρωτιές, προσφορά στη μητέρα την ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι αυτή τώρα η σύμπλευση μητέρα υγεία. Τα 40 χρόνια εύχομαι να γίνουν 400, να βλέπουμε εμείς από ψηλά. Η υπηρεσία που προσφέρει τόσο το υγεία όσο το μητέρα είναι, νομίζω, η υψηλότερη ιατρική φροντίδα, νοσηλευτική σε όλα τα επίπεδα και σε όλο το φάσμα, το ιατρικό και το νοσηλευτικό στην Ελλάδα. Μια ικανοποίηση που μπορέσαμε να φτιάξουμε αυτό το χώρο και να μπορούν οι Ελληνίδες να γεννάνε με καλύτερο, ασφαλέστερο τρόπο. Πόσο έχει διαφοροποιηθεί το μητέρα από τον καιρό που ήσασταν εσείς, από την ίδρυση του μέχρι τώρα? Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Άλλα είναι προς το καλύτερο, άλλα στάσιμα και άλλα μερικά χειρότερα. Ποιους θεωρείτε ως βασικούς σταθμούς στην πορεία του μητέρα εσείς? Τα πρώτα χρόνια του. Στη συνέχεια βέβαια δημιουργηθήκαν και άλλα ιδρύματα, οπωσδήποτε. Πάντως το μητέρα παραμένει το καλύτερο από όλα αυτή τη στιγμή. Σημαίνουν πρώτα βιολογικά ότι επιβιώσαμε και εμείς μέσα σε αυτό το ίδρυμα, το οποίο δημιουργήσαμε και το οποίο η σημερινή του εξέλιξη σημαίνει ότι είχε γερά θεμέλια και ότι ήταν ένα πρωτοποριακό έργο μεγάλης αξίας και μεγάλης σπουδαιότητας και μεγάλης προσφοράς προς την κοινωνία, και έκανε τομές μεγάλες κοινωνικές και επιστημονικές. Στο μητέρα έχουν γεννήσει και έχουν προκύψει ένα σωρό ανήψια μου. Τα περισσότερα στο μητέρα. Το μητέρα το ξέρω σχεδόν από τότε που ιδρύθηκε. Πολλοί συμφοιτητές μου ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη. Επομένως έχει μια ιστορία τώρα. Και εύχομαι να συνεχίσει να έχει. Σημαίνουν μια μεγάλη ιστορία με πολλές χαρές και πολλές λύπες και δύσκολες στιγμές και καλές στιγμές. Το μητέρα είναι ένα στήλος της σύγχρονης ιατρικής όσον αφορά την κλινική, όσον αφορά τη διδασκαλία και όσον αφορά την έρευνα. Χρειαζόμαστε τέτοια νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να βοηθήσουν να ανεβεί το επίπεδο της ιατρικής και στην εκπαίδευση και στην κλινική εφαρμογή και στην έρευνα. Έχουμε κορυφαίους γιατρούς σε όλα τα επίπεδα και τους νέους που στηρίζουν τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα το νοσοκομείο και τους μεγαλύτερους, οι οποίοι με την εμπειρία τους και την προσφορά τους στη διεθνή στηρίζουν το όνομα του μητέρα. Και βέβαια το στοίχημα είναι να γίνει ακόμα καλύτερο, διότι σήμερα είναι αυτό που είναι. Έχει τις δυνατότητες το μητέρα να γίνει ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης. Μαζί με το Υγεία, μαζί με τα νοσοκομεία τα υπόλοιπα του ομίλου, νομίζω ότι το μέλλον είναι μπροστά τους, σε συνεργασία με τους Έλληνες γιατρούς, με τους ξένους γιατρούς, με την υποστήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού, των επιστημών υγείας, και εύχομαι
να είναι και το πρώτο πανεπιστημιακό μη κρατικό νοσοκομείο, διότι μπορεί και έχει ανάγκη η χώρα μας μια καινούρια αγγλόφωνη μη κρατική ιατρική σχολή. Και νομίζω ότι είναι στα όνειρα και της σημερινής ηγεσίας του Ομίλου, αλλά και στις καρδιές των γιατρών, τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των νεοτέρων. Εκείνο που θα είχα να πω είναι ότι το Μητέρα καλύπτει μια ουσιαστική ανάγκη τόσο για τις μητέρες όσο και για τα παιδιά, και με αυτόν τον τρόπο διευκολύνει την ανάπτυξη της χώρας μας και σε πληθυσμιακό επίπεδο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Εντάξει, εγώ είμαι έτσι κι αλλιώς παιδί του υγεία, αλλά το αγαπάμε το Μητέρα γιατί συμπράξαμε μαζί και πιστεύω ότι μαζί φτάσαμε εδώ που είμαστε. Φτάσαμε μαζί. Η επιτυχία ήταν ομαδική και συλλογική. Μας συνδέουν με το Μητέρα πολλά. Από τη στιγμή που μπήκε υπό τη σκέπη του Ομίλου Υγεία, αυξήθηκε η εμπιστοσύνη όλου του κόσμου προς αυτό, επιπλέον της ήδης υπάρχουσας, γιατί επεκτάθηκε σε μεγάλο νοσοκομείο εισάξιο του Ομίλου που είναι υπό τη σκέπη του. Εύχομαι να έχει συνεχή άνοδο και να προσφέρει από την εμβρυϊκή μέχρι την ενήλικη ζωή το καλύτερο για όλους μας. Είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι που το Μητέρα κλείνει 40 χρόνια ζωής, το μεγαλύτερο μευτήριο στη χώρα, πάντα μπροστά στις καινοτομίες, με την πρώτη μονάδα αξιωματική στην Ελλάδα, και συνεχίζει είτε μέσω ανακαινήσεων, είτε μέσω συνεργασιών, είτε μέσω συγχωνεύσεων, όπως είναι μέλος βασικό του Ομίλου Υγεία, να πρωτοπορεί και να είναι η βάση αλλά και η κορυφή της πυραμίδας της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, το Μητέρα για μένα, όχι μόνο σαν σχέση γιατρού με νοσοκομείο, αλλά επειδή έχω γεννήσει και τα δυο μου παιδιά εκεί, πραγματικά συμβολίζει για μένα ό,τι πιο σωστό υπάρχει στο χώρο της μητρότητας. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια απέκτησε αυτό το γενικό χαρακτήρα του νοσοκομείου και προσπαθεί με πάρα πολύ ζεστό τρόπο να είναι κοντά στον ασθενή σε όλες του τις ανάγκες και να έχει όλο τον μοντέρνο τεχνολογικό εξοπλισμό. Τα 40 χρόνια λοιπόν αυτά συμβολίζουν αυτή τη συνεχόμενη προσπάθεια, η οποία πραγματικά έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω ότι όλοι οι φορείς αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο. Είναι κοντά σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις παθήσεις και αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους εργάζονται εκεί. 40 χρόνια Μητέρα. Το Μητέρα είναι η οικογένειά μας. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας. Κάθε μέρα που πηγαίνω στη δουλειά και το βλέπω από μακριά, είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε αυτή την οικογένεια. Κάτι που θυμάστε περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια? Πολλούς ανθρώπους που μπόρεσα να δώσω κομματάκια από την ψυχή μου. Δουλεύει καλά η καρδιά του Μητέρα? Νομίζω ότι δουλεύει σε μια καλοκουρδισμένη καρδιά. Είναι ένα άψογο νοσοκομείο, προσφέρει άριστες υπηρεσίες και είμαστε περήφανοι που είμαστε ακριβώς ένας Ομίλος. Εργάζομαι στο Μητέρα από τις 10 πρώτου του 2000. Αγάπησα, αγαπώ, λάτρεψα, λατρεύω το Μητέρα, όλο το Μητέρα. Μια οικογένεια ενωμένη, πάμε δυνατά. Ζήτω το Μητέρα με αγάπη, με συνέστημα, με κατάθεση ψυχής από την πρώτη μέρα έως και σήμερα. Μισό εκατομμύριο γεννήσεις, 500.000 παιδιά ήρθαν στον κόσμο μέσα στο Μητέρα. Ο αριθμός και μόνο είναι συγκινητικός, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι ιδρυτικά μέλη του Μητέρα, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η ιδέα σας του 1973 που υλοποιήθηκε το 1979 θα αρμενίζει επάξια στον ιδιωτικό χώρο της υγείας μας, της χώρας μας, για πολλά ακόμη χρόνια. Έτσι με την εξαιρετική γυναικολογική κλινική, τη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, την παιδιατρική κλινική και τη γενική κλινική, που μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε προβλήματα του νεογνού μητέρας, παιδιού, ενήλικος, άνδρα ή γυναίκα, ώστε το Μητέρα να καθίζεται το πιο ολοκληρωμένο νοσοκομείο. 40 χρόνια Μητέρα σημαίνουν 40 χρόνια προσφοράς, φροντίδας και αγάπης στον άνθρωπο. Είμαι πολύ περήφανη που είμαι μέλος αυτής της οικογένειας.
Γιατί αυτό είναι το μητέρα, μια οικογένεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα στη μητέρα πριν πολλά χρόνια ήταν ο κύριος με κάπα κεφαλαίο Άγγελος Βλάχος, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κρεβάτι του Ιωαννίου. Η σχέση μας είναι μαζί του. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν χρόνια παραγωγικά, με πολλές μεγάλες δυσκολίες και λύπες, αλλά και μεγάλες χαρές. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι για τον παππού μου είναι πολύ υπερήφανος και ότι, έχω πολύ άγχος τώρα. Θέλαμε να κάνουμε μια κλινική, η οποία είναι πρότυπο. Να κάνουμε μια κλινική, η οποία να μην υπάρχει στον ανδραδικό χώρο. Και πιστεύω ότι το πετύχαμε. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να είστε καλά όλοι. Το μητέρα πριν από 40 χρόνια, τον Απρίλιο συγκεκριμένα του 1979, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του. Έχει πάρα πολλές πρωτιές όλα αυτά τα χρόνια. Πάνω από 500.000 παιδιά έχουν γεννηθεί. Έχει δημιουργήσει μια ιστορία πραγματικά στον χώρο της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ελληνική κοινωνία και για τους εργαζόμενους και για το περιβάλλον, αλλά και για τον ίδιο τον χώρο της υγείας. Φανταστείτε ότι το 1986 ιδρύθηκε η πρώτη εξωσωματική μονάδα στο Μητέρα. Έκτοτε έχει μεγαλουργήσει, έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Από την άλλη μεριά η παιδιατρική, από το 2003 και μετά, μια εξαιρετική παιδιατρική που πραγματικά είναι κόσμημα για το ελληνικό σύστημα υγείας, παρόλο που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια, προσαρμοζόμενοι στις νέες συνθήκες, κάναμε και τη Γενική Κλινική. Και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το Μητέρα είναι το πιο ολοκληρωμένο νοσοκομείο που υπάρχει στην Ελλάδα. Είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο. Καθότι έχει, όπως συνηθίζουμε εμείς να λέμε, από την εξωσωματική και για όλη σας τη ζωή μπορεί να σας παρέχει όλες τις υπηρεσίες που η σύγχρονη ιατρική παρέχει στον άνθρωπο. Ελπίζω να γιορτάσουν οι επόμενοι και τα 80 χρόνια, άλλα 40 και γιατί όχι και τα 100 χρόνια, πάντα με την ίδια επιτυχία όπως πέρασε αυτά τα 40 χρόνια μέχρι σήμερα. Η ένταξή σας στον όμιλο CVC Capital σας έχει δώσει όθηση? Ήταν αναμφίβολα μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον όμιλο. Αναμφίβολα βρισκόμαστε μέλη του μεγαλύτερου group, ελληνικού group στην Ελλάδα, όπως είναι αυτό της Hellenic Healthcare Group. Ευελπιστούμε, αισιοδοξούμε όλοι όσοι εργαζόμαστε σε αυτόν τον όμιλο να καταστήσουμε τα νοσοκομεία μας, τον όμιλο αυτό, το μεγαλύτερο ίδρυμα υγείας στην Ελλάδα είναι, αλλά σε όλη την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, στην νοτιοανατολική Ευρώπη και γιατί όχι και στις άλλες όμορες υπήρους. Μερικά από τα μελλοντικά σχέδια του Μητέρα θα μας τα αποκαλύψετε? Τα σχέδια του Μητέρα, τα μελλοντικά, είναι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια μεγάλη φάση ανακατασκευής και αναδιοργάνωσης. Θα δείτε αν κάνετε μια βόλτα ότι γίνεται ένας οργασμός έργων. Θέλουμε να του δώσουμε τη σύγχρονη μορφή του ενός νοσοκομείου, παρόλο που αυτό τολμώ να το πω ότι αν και είναι 40 ετών πλέον, μεσήλικας θα λέγαμε με τα ανθρώπινα δεδομένα, είναι πάρα πολύ μοντέρνο. Νομίζω ότι είναι από τα ωραιότερα νοσοκομεία που έχει η χώρα. Πάρα πολύ ευέλικτο στις δομές του και προσαρμοστικό στις νέες συνθήκες. Αυτό κάνουμε τώρα. Προσαρμοζόμαστε στα νέα ιατρικά δεδομένα, στις νέες νοσοκομιακές συνθήκες και ευελπιστούμε ότι το 2020 θα είναι ορόσημο, θα είναι σταθμός για το Μητέρα και για τη μελλοντική του πορεία.